Είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθούσαν να τελειώσουν οποιαδήποτε φωνή δεν τους άρεσε και το πώς αντιμετωπίζουν, πέραν βέβαια των παρακρατικών στοιχείων, ενός μηχανισμού διαφθοράς με ανταλλαγές χρημάτων σε φακέλους. Εγώ βλέπω και ένα ολόκληρο σύστημα που έχει μέσα από πολιτικούς μέχρι επιχειρηματίες, μέχρι αστυνομία, αξιωματικούς και ούτω καθεξής. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι, παρότι εκεί καταλαβαίνω ότι υπήρχε έτσι μια προσπάθεια από τον κύριο Τσίπρα να ελέγξει τον κύριο Καμένο, βλέπω ότι το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τότε και σήμερα ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα την αντίληψή του σχετικά με τη δημοσιογραφία. Είδαμε χθες ένα άθλιο, χυδαίο και συκοφαντικό σποτ για το δημοσιογραφικό κόσμο της χώρας. Βέβαια η ΕΣΥΑ έστειλε μία επιστολή στον κύριο Σκουρλέτη. Ναι. Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί αυτή η επιστολή δεν εστάλει στον κύριο Τσίπρα. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι καταδικάζεται από οποιοδήποτε γραφείο τύπου, οποιοδήποτε φορέα στη χώρα και από όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με ένα κλάδο που πλήττεται και που ο ΣΥΡΙΖΑ κυνηγούσε και κυνηγάει δυστυχώς με στοχεύσεις μικροκομματικές πάντα. Και για να τα θυμόμαστε όλα, εκτός από όλο αυτό που συνδέεται με το παρακρατικό σύστημα που αποκαλύπτεται και το μπουκάρισμα, να το πω έτσι, στα γραφεία σας και το καθεξής, να θυμίσουμε ότι την ίδια εποχή είδαμε και άλλους δημοσιογράφους με χειροπέδες και εκδότες και είδαμε να μπουκάρουν σε γραφεία κόμματος για να συλλάβουν εκπροσώπους τύπου. Έτσι. Λοιπόν, με να την κυρία Ζαχαράκη. Ναι, εγώ ξέρετε, επειδή ο κύριος Βαξεβάνης από χθες μοιράζει μηνύσεις και στα social media, έχει καταφέρει να φοβόμαστε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτό το έχει καταφέρει και ένα ολόκληρο σύστημα παρακρατικό σαν αυτό που αποκαλύπτεται σήμερα επί των ημερών της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και πολλοί άνθρωποι που λειτουργούν με την ίδια τακτική και με την ίδια λογική. Σε όσο πιο δύσκολη θέση αντιπολιτευτική βρίσκονται, υπό την έννοια ότι ψάχνουν αφήγημα και δεν τους κάθεται κιόλας κάνει αφήγημα, νομίζω ότι τόσο πιο πολύ ξεφεύγουν, τόσο πιο πολύ χάνουν το μέτρο και τόσο πιο πολύ δείχνουν τελικά το πραγματικό τους πρόσωπο, το πρόσωπο της ισχυριότητας, το πρόσωπο της υποκρισίας και το πρόσωπο της ψευτοαριστεράς του ηθικού πλεονεκτήματος.